Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Λοιπόν, σήμερα θα είναι το τελευταίο βίντεο της Τετάρα Μασαμούνε. Σήμερα θα δοκιμάσουμε λοιπόν τον συνδυασμό με το top cap της Nodachi, το base plate της Μασαμούνε, το οποίο μας κάνει, θα το βάλουμε και στη γωνία, μας κάνει μία μέτρια μηχανή σε απόδοση, μπορώ να πω, δηλαδή μιλάμε για ένα blade gap 0,63 χιλιοστά με ουδέτερο blade exposure. Αυτός ο συνδυασμός που σχεδόν στο 90% των χρηστών, 80-90%, ναι, έτσι, πολύ μεγάλο ποσοστό, θα ικανοποιήσει. Γιατί είναι ό,τι πρέπει και για μία μέρα γένεια, για δύο μέρο γένεια, για κάποιον που δεν έχει τόσο πολλά γένεια, για κάποιον που έχει αρκετά μαλακά γένεια, για κάποιον που απλά είναι λίγο άπειρος, ή απλά δεν του αρέσει η πολύ έντονη αίσθηση της λιπίδας στο δέρμα, ένα πολύ αποδοτικό ξύρισμα που θέλει ένα φιλικό, ασφαλές ξύρισμα. Για το πρώτο πέρασμα. Στο δεύτερο πέρασμα θα κάνουμε την εξής τράβα, θα βάλουμε το top cap της Μασαμούνε, οπότε θα την κάνουμε full Μασαμούνε, που την κάνει δηλαδή αρνητική την έκθεση της λιπίδας, ακόμα πιο φιλική, να μην ακουμπάει τόσο η λιπίδα πάνω στο δέρμα του χρήστη, και να είναι μια πολύ ωραία, αρκετά ήπια μηχανή. Εμένα τα γένια μου σήμερα είναι κοντά 3 ημερών. Θα ήταν το ιδανικότερο να χρησιμοποιήσουμε τη Full Nodachi σήμερα, αλλά δεν γίνεται τώρα. Θα τη δοκιμάσω εγώ μόνος μου σε άλλη στιγμή. Έχουμε βάλει ήδη μέσα μια Gillette Wilkinson Sports Saloon Pack στην πρώτη χρήση, καινούργια, ολοφρισκιά. Και τώρα πάμε στον υπόλοιπο εξοπλισμό. Θα χρησιμοποιήσουμε σαπουνάκι σαβόν Mistere, το Aqua di Titania. Αυτό είναι με το άρωμα όμως το Creed Royal Wood. Θα το βάλουμε ήδη να μουλιάζει βασικά λίγο. Τέλεια. Και θα χρησιμοποιήσουμε το πινελάκι μας Omega Roma Colosseum. Και για σβήσιμο λίγο Floyd Mentolato Suave. Δεν το έχω δοκιμάσει όπως φαίνεται. Θέλω να δω κατά πόσο μειωμένη μενθόλη έχει, πως φρεσκάδα, ας πούμε, πόση φρεσκάδα προσφέρει πάνω στο δέρμα. Λοιπόν, πάμε να ξυπληθούμε και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά το φόρτωμα του σαπουνιού μας. Λίγο νεράκι στις μύτες. Καλό φόρτωμα σαπουνιού, έτσι και αλλιώς δεν μας λείπουν σαπούνια. Έχουμε αρκετά για να τα χαρούμε. Αν και δεν χρειάζεται τόσο πολύ, αλλά νομίζω είμαστε κομπλέ. Παίρνουμε το περίσσιο τον αφρό, τον απλώνουμε πάνω στα γένια μας. Ένα σαπούνι που ξέρουμε για τις πολύ καλές ιδιότητές του. Το άρωμα, αν και έτσι κολωνάτο, μου βγάζει και πολύ ιδιαίτερο. Creed Royal Wood, όπως είπαμε. Έτσι χειμερινό, ιδιαίτερο. Και έτσι, δεν σε μπουκώνει τόσο. Δεν είναι αυτό που νιώθω με άλλα, ότι κάποια στιγμή πάνω το να με κουράσει βασικά. Είναι ωραίο, ούτε πολύ πιο. Από την άλλη έχω και ένα θέμα με τα αρώματα, θέλω έτσι να μυρίζουν έντονα. Λίγο νερό, να το βάλουμε λίγο. Αφρί. Πάμε λίγο και στο άλλο το μάγουλο. Εξάσκηση με το αριστερό.
Προσπαθούμε. Τι αφρός. Λοιπόν, για να το αφήσουν το πινέλο. Για να ξεπληθώ. Πάμε πρώτο πέρασμα, όπως είπαμε. Το top cap της Νοντάτσι, το base plate της Μασαμούνε. Έχουμε την μηχανή. Ναι. Φαίνεται ξεκάθαρα η ποιότητά της. Είναι μια μηχανή η οποία θέλει έτσι να την περάσεις παραπάνω φορές από ένα σημείο, καθότι είναι αρκετά ήπια, αλλά όπως φαίνεται είναι αρκετά φιλική. Είναι για αυτούς που θέλουν έτσι λίγο πιο ήπιο, πιο φιλικό ξύρισμα. Αυτός ο συνδυασμός, έτσι. Δεν τη νιώθω ούτε πολύ ήπια. Ούτε πολύ επιθετική, ούτε να τραβάει επίσης. Αίσθηση της λεπίδας, παρόλο που είναι ουδέτερη, δεν την αισθάνομαι. Δηλαδή, ίσα-ίσα πρέπει να κουμπάει στο δέρμα, δεν την αισθάνομαι όμως. Σίγουρα να ξεγελαστείς και πας λίγο να πιέσεις, επειδή δεν αισθάνεσαι και πολύ. Σίγουρα θα σου κάνει καμιά έτσι αμοιχή, μια κακό σηματάκι. Λοιπόν, ωραίο το πρώτο πέρασμα, αρκετά ωραίο. Πάμε τώρα να αλλάξω, να βάλουμε τη φούλ Μασαμούνε κεφαλή, να ξεκλίνουμε λίγο και πάμε για δεύτερο πέρασμα. Πάμε για δεύτερο πέρασμα. Φουλ μέσα μου, ναι, την αλλάξα. Ναι, μεν, πριν ακούτε αμυδρά, αλλά δεν κόβει σχεδόν τίποτα. Εντάξει, δεν έχει και κάτι τρελό να κόψει, γι' αυτό κιόλας το έκανα έτσι.
Την έχω δοκιμάσει σε γένεια μας σε μια ημέρα, αν θυμάμαι καλά, και ναι, εντάξει, ήταν καλή. Αν χρειάζεται ντέγε καλά να ξυριστείς και έχεις γένεια μια ημέρα, ναι, είναι μια ωραία επιλογή. Ή για ευαίσθητα σημεία του προσώπου σου. Λαιμό. Το μουστάκι ενδεχομένως. Πιθανώς θα βολέψει και κάποιον που έχει θέμα με τρίχες που γυρνάνε. Ή για κάποιον που θέλει κόντρα. Μάλιστα. Για να... Κάτσε να κάνουμε και αυτό. Αρκετά καλά. Για να... Έχεις ένα πιο βαθύ ξύρισμα, σίγουρα θες να ντάτσει, έτσι. Πρέπει να κάνεις πιο πολλά περάσματα με αυτή. Να προσέχεις λίγο τη φορά. Ότι είναι μια πολύ ωραία, ωραία σχεδιασμένη και αρκετά υπερμηχανή, ναι. Συμφωνώ. Ξεκάθαρα. Εφόσον έχεις αρκετή λίπανση από το σαπούνι σου, μπορείς να κάνεις πάπειρα περάσματα χωρίς ιδιαίτερο ρεθισμό στην επιδερμίδα. Λοιπόν, πάμε να ξεπληθούμε και πάμε για το aftershave. Πάμε λοιπόν για το Floyd. Αχ, τι γνώριμη μυρωδιά. Έχει λίγη μενθόλη. Αφήνει και πολύ ωραίο το δέρμα. Τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Μου είχε λείψει. Οπα. Λοιπόν, όπως είπαμε, Floyd Mentolado. Mentolado. Suave, την σαπούνι σαβόνο μυστερέ Aqua di Titania, Omega Roma Colosseum και την Tatara Masamune. Λοιπόν, οι δοκιμές έφτασαν στο τέλος τους, ήταν αρκετός ο καιρός που τη δοκίμασα, αρκετά τα ξυρίσματα, πολλά διαφορετικές ελπίδες και αυτή τη στεργή είσαι πάρα πολύ ωραία, είναι η αλήθεια. Και η Feather πολύ καλά και η Nasset, πιο καλά η Feather και αυτή μπορώ να πω, και η μαύρη Gillette 7 o'clock, η Platinum νομίζω η μαύρη ήταν πολύ ωραία. Γενικότερα είναι μια μηχανή η οποία με 250 ευρώ με δύο διαφορετικές κεφαλές και μία συγκεκριμένη λαβή από τις δύο, όποια θέλετε, κάνετε τέσσερις διαφορετικούς συνδυασμούς. Από πολύ, από αρκετά επιθετικό παύλα αποδοτικό μέχρι λιγότερο. Πιστεύω ότι αν τη δουλέψεις σαν ρυθμιζόμενη, σαν εναλλασσόμενη, σαν τη Rockwell δηλαδή, και πεις ότι εγώ θα χρησιμοποιήσω το 090 με το ουδέτερο που είναι ας πούμε το top cap της Masamune με το baseplate της Nodachi ή τη full Nodachi για πρώτο πέρασμα ή για τα πρώτα δύο περάσματα και μετά πάω σε μια full Masamune ας πούμε αν θέλω να κάνω κόντρα π.χ. ή μία Masamune base plate με top cap της Nodachi, πιστεύω ότι κάνεις πολύ ωραία ξυρίσματα. Από την άλλη όμως, 250 ευρώ, εγώ θα έλεγα ότι η full Nodachi είναι η καλύτερη για μένα και για δύο ημερών, τριών ημερών, τεσσάρων ημερών, για το κλασικό μου καθημερινό ξύρισμα, ας πούμε έτσι όπως το κάνω εγώ, το συχνό μου ξύρισμα. Αν όμως κάποιος ξυρίζεται λίγο πιο συχνά, εγώ θα έλεγα καλύτερα την
της πιο κάτω, το ουδέτερο Blade Exposure μαζί με το 0,63, το Top Cap της Nodachi με το Base Blade της Masamune δηλαδή, ή τη Full Masamune. Αυτό πιστεύω είναι ότι καλύτερο για καθημερινό ξύρισμα, για κάποιους ας πούμε που λόγω της εργασίας του πρέπει να ξυρίζεται πολλές φορές και σε λιγότερο από 24 ωρών γένεια. Ελπίζω να σας άρεσε γενικότερο όλο αυτό. Ωραία μηχανή όπως είπαμε, με καλή ποιότητα κατασκευής, αλλά πολλές φορές λίγο η αμοβολή, ο σχεδιασμός, όλα αυτά ας πούμε μας δυσκολεύουν. Λοιπόν, και μετά εφόσον υπάρχουν πολλές μηχανές έξω με εκεί στα 90-80 ευρώ και ατσαλένιες με 316L σαν την Game Changer, εγώ θα προτιμήσω να μην την προμηθευτώ τουλάχιστον στο σύντομο μέλλον. Αν τη βρω σε καμιά αγγελία, τη φούρνο Ντάτσις με την ωραία τη λαβή τη δική της, ναι, μπορεί να το σκεφτώ ας πούμε πολύ σοβαρά να την αποκτήσω, αλλά τη φούρνο Ντάτσι. Έτσι, αυτή πιστεύω ότι είναι καλή και δεν είναι και τόσο επιθετική, δηλαδή είναι πιο ήπια σε σχέση με την Game Changer τη δική μου, την οποία την καταευχαριστιέμαι έτσι σε τέτοια ξυρίσματα και μου προσφέρει πάρα πολύ ωραία ξυρίσματα, τα οποία έτσι θέλουν και μια ανεβασμένη τεχνική ας πούμε από μέρους σου, δεν είναι τόσο απλές και φιλικές σε σχέση ας πούμε με τις πρώτες δύο ρυθμίσεις της Τατάρα. Ελπίζω να σας άρεσε γενικότερα όλο αυτό το τριμερές βίντεο, η τριλογία της Τατάρα, και να έχετε ένα όμορφο βράδυ, όμορφα ξυρίσματα, να περνάτε καλά, να προσέχετε πολύ, ο κορονοϊός είναι πρώτων πυλών και τα πράγματα όλο και χειροτερεύουν. Προς το παρόν, τη στιγμή που γύριζα το βίντεο, δεν γίνεται κάτι πολύ πολύ σοβαρό, θέλω να πω, για lockdown ολικό και αναστολές θέσεων εργασίας, να κλείσει η εστίαση, να κλείσουν ας πούμε πολλές υπηρεσίες και όλα αυτά. Ελπίζω να μην γίνει κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πατήστε εσείς τα γνωστά σας, like, comment, subscribe και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις πολύ πολύ γρήγορα, αμέσως μόλις ανεβαίνουν τα βίντεο. Σχολιάστε φυσικά από κάτω για όλα αυτά που είδατε αυτό το καιρό και για την Τετάρα φυσικά, και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά, καλό βράδυ.